Κοινοβούλιο. Οι πρωθυπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να απευθύνουν λόγο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα έχουν μια σταθερή ανοιχτή πρόσκληση εφόσον θέλουν να το κάνουν. Και για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, ναι, αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ανησυχίες άλλων κρατών μελών και την απογοήτευσή τους που μπορεί να σκέφτονται ότι φτάνει πια σε σχέση με την Ελλάδα πάντα. Η εμπειρία μου όμως λέει ότι χρειάζεται ψυχραιμία ακόμα και στις πιο ταραχώδεις εποχές. Καταλαβαίνω που το ότι υπάρχουν πολίτες στην καθημερινότητά τους που δεν μπορούν να μπουν στην λεπτομέρεια των συζητήσεων και στις τεχνικές συζητήσεις που γίνονται και αισθάνονται ότι φτάνει να σταματήσουμε. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν λάβουμε δράση πολύ γρήγορα και υποπίεση, τότε θα υπάρξουν μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα από τα οποία θα υποφέρει κανείς πολύ περισσότερο και από, και σε σχέση και με αυτά που μπορεί να περνάει τώρα ως καθημερινός άνθρωπος. Στο χειρότερο σενάριο, αν η Ελλάδα χρειαστεί να φύγει από την Ευρωζώνη, θα μπορέσει παρόλα αυτά να παραμείνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η συνθήκη δεν προβλέπει μια νομική βάση προς αυτό. Δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων μια τέτοια περίπτωση. Άρα λοιπόν προτιμώ να μην δημιουργήσουμε μια τέτοια περίπτωση. Θεωρώ ότι η συμβολή μας θα ήταν να μην χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό ούτε πρακτικά ούτε υποθετικά. Ξέρω βέβαια ότι οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν οι πολιτικοί να δίνουν απαντήσεις που να μην είναι συγκεκριμένες. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Από το Al Jazeera η επόμενη ερώτηση. Μάλιστα, δεν είχε συγκεκριμένη απάντηση. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να δίνουν απαντήσεις.